Χρησμός περιεχομένου από την αισθητική εμφάνιση, ο προγραμματισμός με σύγχρονες μεθόδους προγραμματισμού, με χρήση XML και επίσης η προσπάθεια να μεταφερθούν τα δεδομένα, η μετάπτωση δεδομένων δηλαδή από τις ερευνητικές μας συλλογές, όπου είναι οργανωμένα κατά Oracle, να μεταφερθούν σωστά στην πύλη, ώστε η πρόσβαση να είναι εύκολη και γρήγορη. Μπαίνοντας λοιπόν ο Χρήστης στο site, πέραν των φωτογραφικών αρχείων, τι άλλο μπορεί να συναντήσει? Μπορεί να συναντήσει εκπαιδευτική εφαρμογή, μπορεί να συναντήσει νέα για το περιβάλλον, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Μουσείο Γουλανδρή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για την προβολή θεμάτων του περιβάλλοντος που έχουν τεράστια σημασία. Είδαμε λοιπόν πως κάνουμε ταξίδι. Πήγαμε στη Βαρκελόνη, περάσαμε όμορφα. Να πάμε για ένα ταξίδι στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Και τι θα ψάξουμε? Η λέξη που θα ψάξουμε είναι σχετική με τα ψώνια που κάναμε πριν. Οψώνια λοιπόν, Διογένης. Τι ψάχνω? Ψώνια. Να κάνω αναζήτηση? Έλα να κάνω αναζήτηση. Τι βρίσκω? 99 φορές βρίσκω τη λέξη οψώνια. Γιατί η νεοελληνική λέξη ψώνια, φίλες και φίλοι, προέρχεται από το αρχαίο οψώνιο, που σημαίνει η φρέσκια τροφή για κατανάλωση. Πάμε να δούμε τα ψώνια λοιπόν τώρα. Πού το βρίσκω? Στην Καινή Διαθήκη. Είναι το αγαπημένο μου αφιερωμένο οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Που τι σημαίνει? Ότι με την αμαρτία αγοράζεις θάνατο, αν θες. Πάμε να δούμε το πλήρες κείμενο. Πατάω go to context και βρίσκω τα γάρο ψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, βοήθειά μας. Όλο το κείμενο υπάρχει στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, όπως τα πάντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, στο μικρό δισκάκι, επειδή παίρνετε τηλέφωνο και ρωτάτε, που ονομάζεται TLG. Αν ψάξετε το TLG στο Google, Thesaurus Lingvae Graecae, μπορείτε να το βρείτε και να το αγοράσετε. Πάμε να δούμε όμως να κάνουμε και την αναζήτηση ψώνια στο Google. Πατάω αναζήτηση και τι βρίσκω? Βρίσκω ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικά ψώνια και πηγαίνω να βρω τη διεύθυνση που τα περιέχει, αν όχι όλα, τα περισσότερα. Ποια είναι αυτή? Άσχετος.gr. Ο Άσχετος.gr, παιδιά, που έχει βάσει την Κρήτη, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και μας ενημερώνει για όλα όσα θα θέλαμε να ξέρουμε για ηλεκτρονικές αγορές. Επειδή μιλάμε όλο για αγορές, λοιπόν, ας δούμε και τι να αγοράσουμε. Κάθε εβδομάδα στην ψηφιακή Ελλάδα είναι ο Γιώργος Επιτίδιος, ο οποίος είναι κόσμος του αύριο. Γιώργο, μεγάλη τιμή που σε έχουμε κάθε εβδομάδα. Και διότι μας ανοίγεις όλους αυτούς τους ορίζοντες που μέχρι πρώτη τους βλέπαμε στα δορυφορικά κανάλια. Τι έχουμε αυτή τη εβδομάδα? Έχουμε μερικά πράγματα, κάποια όχι πάντοτε πάρα πολύ ευχάριστα. Και το πρώτο μας είναι οι καινούργιες στρατιωτικές στολές, οι οποίες αναπτύσσονται. Καινούργιες στρατιωτικές στολές. Ακριβώς. Αφού είναι για προστασία του ανθρωπίνου σώματος, εγώ λέω να το πεις. Okay, να το πούμε. Καταρχάς, όσον αφορά την προστασία του ανθρωπίνου σώματος, μιλάμε για καινούργια υλικά που είναι καλύτερα όσον αφορά την προστασία από σφαίρες, βλήματα και θαύματα. Νανοϊλικά. Ορθώς. Τα οποία επίσης έχουν και την δυνατότητα να πιέζουν και σημεία του σώματος που έχουν πάθει ζημιά, ώστε να υπάρχουν λιγότερες αιμορραγίες ή προβλήματα από σπασμένα κόκαλα. Και πώς τα θεραπεύουν αυτά, ρε Γιώργο? Δηλαδή έχει δυνατότητα η στολή να φέρει? Να σου τη θεραπεύσει, όχι την πληγή, αλλά τουλάχιστον πιέζοντας το σημείο που υπάρχει αιμορραγία, έχεις μικρότερη αιμορραγία, πίζει πιο γρήγορα το αίμα, οπότε έχεις περισσότερες πιθανότητες να σώσεις τον τραυματία. Δηλαδή, φανταστείτε, φίλες και φίλοι, ότι φοράω μια στολή που, αν σπάσει το χέρι μου, πατάω ένα κουμπί, κλακ, και σφίγγει πάνω στο χέρι μου για να γίνει καλά. Ορθώς. Αλλά η στολή σου έχει και άλλα προχωρημένα πράγματα, όπως για παράδειγμα μπότες οι οποίες είναι φτιαγμένες με ειδικό τρόπο και με ειδικά ελαττήρια που βελτιώνουν το άλμα σου κατά 6 φορές. 600%. Και βέβαια αναπτύσσονται και ακόμα πιο προχωρημένες ιστορίες, οι οποίες θυμίζουν λιγάκι παλιές πανοπλίες. Ένας εξωσκελετός, ο οποίος ουσιαστικά είναι μια μηχανή μέσα στην οποία μπαίνεις εσύ και κάθε κίνηση την οποία κάνεις την καταλαβαίνει και την κάνει πιο δυνατά, χωρίς να την ακουράζεις. Ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά, ρε Γιώργο, για πες μας? Όλα αυτά ενδιαφέρονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να εξοδεύουν λεφτά για να ενισχύσουν τους στρατιώτες τους, διότι τους χρησιμοποιούν. Μιλάμε λοιπόν για την πρώτη και μόνη υπερδύναμη βασικά, αλλά και οι άλλοι δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή έχουν εργαστήρια
Ελλάδων, τα οποία αναπτύσσουν τέτοιες στολές, γιατί βλέπουν μετά από τόσα χρόνια ότι τελικά ο στρατιώτης δεν είναι και τόσο αναλώσιμος, έτσι. Έχει σημασία η ζωή του. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το έχουν δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά επειδή όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι γενικά το εργατικό κόστος, είτε μιλάμε για βιομηχανία, είτε μιλάμε για στρατό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και ακόμα μεγαλύτερο αν υπολογίσεις το κόστος μετά περίθαλψης και φροντίδας των τραυματιών του πολέμου στα χρόνια που θα έρθουν. Και όλοι τους προσπαθούν με κάθε τρόπο να προστατεύσουν το προσωπικό τους, γιατί τους είναι πλέον πολύ πολύτιμο και πολύ πιο ακριβό από την παλιά. Έχω και μια πορεία πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Η νανο, που λένε νανοστολές και τέτοια, τι είναι η νανοτεχνολογία? Στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο πράγματα. Το ένα είναι πάρα πολύ μικρές συσκευές, τόσο μικρές που κάποιες μπορούν να κινηθούν ακόμα και σε κυταρικό επίπεδο, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης κουβέντας. Και δεύτερον, μιλάμε για νανοηλικά, δηλαδή για υλικά τα οποία έχουν πλεχτεί από τόσο μικρές ίνες που τα κάνουν πάρα πολύ ισχυρά. Ξέρουμε ότι αν έχεις 5 πλεγμένα σκοινιά, είναι πιο ανθεκτικά από ότι ένα χοντρό σκοινί με το ίδιο πάγος. Όσο λοιπόν πιο μικρά τα κάνεις τα υλικά, τόσο πιο ανθεκτικά είναι για το ίδιο μέγεθος. Εγώ θέλω ένα νανοακουστικό και ένα νανομικρόφωνο, να μην φαίνεται τίποτα. Έχουν δοκιμάσει κάτι που το βάζεις στο αυτί για νανομικρόφωνο. Συγγνώμη, στο δόντι για νανομικρόφωνο. Αλλά δεν νομίζω ότι ακόμα έχει έρθει στην Ελλάδα για να το χρησιμοποιήσει. Γιώργο, επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θεματάκι μας έχει να κάνει με ασφάλεια πλέον όχι του κράτους, αλλά της δικιάς μας περιουσίας και συγκεκριμένα του αυτοκινήτου μας. Αυτοκίνητο. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συστήματα συναγερμού και τα γνωστά κουμπάκια τα οποία πατάμε και συνήθως μας έχει και δύο κουμπιά, το κουμπί για το συναγερμό και το κουμπί για το panic button. Για πες μου γιατί ο συνθέτης μου λατρεύει το αυτοκίνητό του. Θέλω να του δώσουμε τη λύση να μην το χάσει ποτέ. Ωραία, λοιπόν, έχει βγει μια καινούργια τεχνολογία τώρα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εξάρτημα το οποίο το βάζεις στο αυτοκίνητό σου και μπορείς πλέον να επικοινωνήσεις με τα μάξι σου με SMS. Ωραία. Και αυτό σημαίνει να του πεις να ανοίξει το συναγερμό, να τον κλείσει το συναγερμό, να βάλει μπρος τη μηχανή, να κινήσει τους υαλοκαθαριστήρες, να κάνει τέλος πάντων διάφορα πράγματα τα οποία θα σε βοηθήσουν να διώξεις τον κλέφτη και επίσης να του πεις και να σταματήσει. Γιατί, ωραία, με κάποιο τρόπο σου πήραν το αυτοκίνητο και φύγανε. Στέλνεις ένα SMS, αυτοκίνητο σταμάτα να λειτουργεί η μηχανή σου, σταματάει. Οπότε όποιος το πήρε, του μένει εκεί που είναι, εκεί που χρειάζεται να τον καταλήψει και να το βρεις εσύ. Καλά, μιλάμε για εκπληκτικά πράγματα, έτσι. Και σε ειδοποιεί και το αυτοκίνητο ή μόνο εσύ ειδοποιείς το αυτοκίνητο? Άμα ξέρω εγώ, έχει κάποια κρίση, αντιμετωπίζει οτιδήποτε. Το αυτοκίνητο, έτσι όπως το έχουν φτιάξει αυτή τη στιγμή, το ειδοποιείς μονάχα εσύ και αυτό απλώς σου απαντάει. Ωστόσο, τεχνικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να γίνει και αυτό το οποίο λες. Φαντάζομαι στο επόμενο version. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι ο Γιώργος είναι κάθε φορά μαζί μας, κάθε εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα μας πει και άλλα κόλπα. Δώστε του όμως και πάρτε και ένα τηλέφωνο στην εκπομπή, στείλτε και ένα mail. Άμα θέλετε και τίποτα περίεργο, θα το ψάξει και θα το βρει για σας. Ή βάλτε το στο blog, στο ψηφιακήελλάδα.blogspot.com. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε γιατί θα έρθει Σπυροπούλου με τα Ιντερνομικά. Okay. Να είσαι καλά. Okay. Ψηφιακή Ελλάδα κάθε εβδομάδα φροντίζει και για την ασφαλειά σας και για να νιώθετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο. Λοιπόν, Έλενα, τι έχεις να μας φέρεις, τι καλούδια συνέλεξες και από το ίντερνετ και από εδώ? Να ξεκινήσουμε από εδώ, γιατί έχουμε κάτι πολύ σημαντικό που έγινε πριν από ένα μήνα περίπου. Στο Βραχάτι Κορινθίας μαζεύτηκαν αρκετοί Έλληνες εισαγγελείς, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τα εγκλήματα στο διαδίκτυο. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι εισαγγελείς έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Και έτσι, όταν τους φτάνουν τέτοιου είδους εγκλήματα, που έχουν και πάρα πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά και σημεία που πρέπει να προσεχτούν, δεν είναι δυνατόν πάντα να έχουν όλη την απαραίτητη γνώση εκείνη τη στιγμή που χρειάζεται. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από αυτά που μου είπες από το Βραχάτι ήταν ότι, ακούστε να δείτε φίλες και φίλοι, ότι δεν υπάρχει, λέει, ακόμα το ηλεκτρονικό ποινικό μητρό. Δηλαδή, όταν πηγαίνει κάποιος στην εισαγγελία, για κάποιο λόγο κάτι έχει προκύψει, ο εισαγγελέας πρέπει να πάρει μια απόφαση. Για να κρίνει, δεν πρέπει να δει αν ο άνθρωπος που έχει μπροστά του έχει λευκό ή όχι ποινικό μητρό. Σας πληροφορούμε ότι ακόμα δεν έχει γίνει το ηλεκτρονικό ποινικό μητρό και αυτό είναι ένα μόνο κομμάτι από όλα αυτά. Και με την ευκαιρία, εγώ θα ήθελα να σου ζητήσω να αρχίσουμε να βλέπουμε όλα και τα νομικά ζητήματα, διότι δεν γίνεται ακόμα να μην υπάρχουν ηλεκτρονικά δικόγραφα, να μην υπάρχει ηλεκτρονική παρακολούθηση υποθέσεων. Δηλαδή, εγώ γιατί να παίρνω όλη την ώρα τον δικηγόρο μου, τι έγινε καλά, με την υπόθεση? Ούτως ή άλλως ο πελάτης ποτέ δεν θα είχε τέτοιου είδους πρόσβαση, γιατί αυτά είναι δεδομένα υψίστης σημασίας και ασφαλείας. Οι δικηγόροι όμως, πρέπει να πούμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος τουλάχιστον Αθηνών έχει φτιάξει την ηλεκτρονική καρτέλα δικηγόρου, οπότε κάποιες από τις υποθέσεις μας μπορούμε πράγματι να τις παρακολουθούμε ηλεκτρονικά. Αυτό που έχει σημασία και που λες για το ποινικό μητρό είναι ότι πράγματι
Είναι μια ολόκληρη διαδικασία να πάρεις ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου και αυτό γιατί έχει σημασία. Γιατί όταν εν τέλει πρέπει να αποφασίσει για την ποινή ο εισαγγελέας να προτείνει, ρωτάει πάντα εμάς τους δικηγόρους, έχει λευκό ποινικό μητρώο ή όχι. Γιατί αν έχει λευκό ποινικό μητρώο, δίνει ένα